πολλές σπίθες από όλη την Ελλάδα του Μίκη Θεοδωράκη, αλλά και πολλές τοπικές οργανώσεις του ΕΠΑΜ, με το οποίο ήμασταν μέχρι τελευταία στιγμή σε συζήτηση για συνεργασία, αλλά δεν μπορούσαμε να ολοκληρώσουμε μέχρι τελευταία ημέρα κατάθεση των ψηφοδελτίων, γιατί είχαν δικές τους διαδικασίες που δεν μπορούσαν να έχουν ολοκληρωθεί. Το ψηφοδέλτιο του νομού Τρικάλων απαρτίζεται από την κυρία Ιωάννα Δημοπούλου, από την Στέλλα Ταζελίδου, από τον Κωνσταντίνο τον Πατέρα και από τον Ιωάννη τον Χοντρό. Είναι ένα ψηφοδέλτιο το οποίο έχει ανανεωθεί σε ένα μεγάλο βαθμό. Θέλω να ευχαριστώ ιδιαίτερα στην Τουριστική Επιτροπή των Τρικάλων για όλη τη δουλειά που κάναμε αυτά τα 2,5 χρόνια και είμαι στη διάθεση για ερωτήσεις. Και τα κανάλια και τους δημοσιογράφους και τα blog. Όπως θέλουν τα συμφέροντα και κάποιοι δημοσιογράφοι και κάποια μέσα και σίγουρα η Τρόικα και σίγουρα η κυβέρνηση. Ο λαός αυτή την επιλογή. Το Τσίπρα μας βγαίνει το φόρτο του Βέλτιου, δεν μάθει. Σε μια πιθανή συνεργασία θα πρέπει να γίνει. Φοβάσαι ότι μπορεί να έχει την ίδια τύχη. Εμείς δεν επιδιώκουμε μια συνεργασία. Εμείς έχουμε μια συγκεκριμένη πολιτική πλατφόρμα που έχουμε καταθέσει. Έχουμε κόκκινες γραμμές τις οποίες δεν τις συζητούμε. Θα κάνουμε πίσω ούτε χιλιοστό και δεν μπορεί να κάνουμε πίσω. Εμείς επιδιώκουμε μια κυβέρνηση εθνικής ενότητος με τις συγκεκριμένες δικές μας γραμμές. Από εκεί και πέρα ο ΣΥΡΙΖΑ θα σας επιλέξει τι θέλει να κάνει. Αλλά εμείς δεν είμαστε Δημάρ. Ξέρετε, η Δημάρ πάντα λειτουργούσε ως το μπαστούνι της εκάστοτε εξουσίας. Διαπραγματευόταν θέσεις κυβερνητικές. Και έκανε κολοτούμπηση. Ανεξάρτητη Έλληνες, είμαστε ένα κίνημα που δεν έχουμε αλλάξει θέση μέχρι τώρα, δεν έχουμε προδώσει τους πολίτες και δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω ούτε χιλιοστό στη θέση μας. Εμείς θέλουμε να είμαστε εταίροι και όχι πολιτικές εταίρες. Κύριε Κουτσουγέννη. Ναι. Στη Νέα Δημοκρατία ούτε του Μητσοτάκη, ούτε του Αβέροφ, ούτε του Ράλη. Το ίδιο είναι το Πασό. Βλέπουμε τον κύριο Βενιζέλο, ο οποίος δήλωσε ότι θα πρέπει να βομβαρδιστεί η Συρία πριν αποφασίσει το ΝΑΤΟ. Και αυτό είναι το κόμμα που κρατά τη σημαία του Ανδρέα Πανδρέου. Ο ελληνικός λαός πρέπει να καταλάβει και ιδιαίτερα να γίνει κατανοητό από τους ανθρώπους που έχουν και συναισθηματικούς δεσμούς με αυτούς τους χώρους. Ότι η Νέα Δημοκρατία που ξέρανε πέθανε. Δεν υπάρχει. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα παρταλό κουρέλι με αγγελωτούς σταυρούς, με πολιτική άνοιξη, με ολίγο λαός και με πολλή τράπεζα μέσα. Δεν υπάρχουν τα στελέχη που ξέραμε. Πασό δεν υπάρχει. Δεν είναι το Πασό που γνωρίζανε τον Παπανδρέο. Είναι ένα Πασό το οποίο λέει εξαντλειώστε τη μεσαία τάξη. Βάλτε στα 150 το μικρότερο μισθό. Μην συνδέονται συναισθηματικά. Τώρα πια δύο είναι οι ομάδες σε αυτόν τον τόπο. Εκείνοι που πιστεύουμε ότι πρέπει να διατηρηθεί η εθνική κυριαρχία της χώρας, η δημοκρατία, το Σύνταγμα, να ψηφίζουν οι νόμοι από τη Βουλή και όχι με πράξη νομοθετικού περιεχομένου να αποφασίζεται, και ότι δεν μπορεί να μας δίνει εντολή κανένας κύριος Σόιμπλε με κανένα email, δίνοντας εντολή να διμεύεται την περιουσία των Ελλήνων. Εδώ πάνε να πάρουν την ιδιωτική περιουσία. Οι φόροι που βάζουν, και κακώς συζητάει και ο ΣΥΡΙΖΑ τους φόρους αυτούς, ο ΕΦΙΑ είναι ένας αντισυνταγματικός φόρος. Στη μόνη περίοδο που φορολογείται στην Ελλάδα περιουσιακό στοιχείο και όχι πρόσωπο και εισόδημα ήταν επί τουρκοκρατίας. Δεν υπάρχει φόρος στον κόσμο που να φορολογεί αντικείμενο. Μόνο στην Ελλάδα του μνημονίου βρέθηκε τέτοιου είδους φόρος. Η δική μας άποψη είναι ότι εδώ πέρα για να έχουμε ανάπτυξη πρέπει να γίνει ένα ξεκίνημα καινούριο με πολύ χαμηλή φορολογία, με κίνητρα. Οι αγρότες αυτή τη στιγμή στην περιοχή της Αλίας δεν μπορούν να παράγουν γιατί το κόστος παραγωγής είναι μεγαλύτερο από το κόστος διάδεσης. Λεφτά δεν μπορούμε να τους δώσουμε, αλλά μπορούμε να τους δώσουμε 5 χρόνια αφορολόγητο πετρέλαιο. Δεν μπορεί να έχει φόρο ο αγρότης 13%. Δεν μπορεί να πει σε ένα νέο παιδί που ξεκινάει την αγροτική παραγωγή ή να ανοίξει ένα μαγαζί ότι δεν του δίνει κίνητρα. Φεύγουν, πάνε στο εξωτερικό. Πρέπει να γίνει από την αρχή ένα σχεδιασμό για να ξέρετε αν έχουμε συγκεκριμένο σχέδιο καταθέσει. Θα σας το αναπτύξουν, πιστεύω, όταν τους καλέσετε οι υποψήφοι μας εδώ στα Τρίκαλα και σας το ζητώ να τους καλέσετε. Γιατί πράγματι εμείς κάνουμε κυβερνητική πρόταση.
Ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη. Ναι. Εάν μπείτε στη Βουλή τελικά, με ποιες δυνάμεις θα συνεργαστείτε, από την Νέα Δημοκρατία, από το ΣΥΡΙΖΑ ή κάποιες άλλες δυνάμεις? Εμείς δεν θα συνεργαστούμε με κανένα μνημονιακό κόμμα. Και ιδίως με τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Βενιζέλο, που έτσι και θα τους ξυλώσουν το βράδυ της Κυριακής. Είναι βέβαιο ότι το βράδυ θα γίνει η νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου για τους δύο αυτούς κυρίους. Αυτό βέβαια μπορεί να απελευθερώσει δυνάμεις. Μπορεί να υπάρχουν κάποιοι βουλευτές Νέας Δημοκρατίας που να θυμηθούν τι λέγανε την εποχή του Ζάπιο 1. Αυτό καλό θα είναι. Εμείς θέλουμε να υπάρχει μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας. Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή στις πρώτες δημόσιες συζητήσεις που κάνουμε, γιατί κάνουμε κρυφές συζητήσεις, βρίσκουμε ότι μπορούμε να συνεργαστούμε στα θέματα της οικονομίας καταρχήν για το χρέος για την Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου, βάζοντας τις δικές μας γραμμές τις κόκκινες όμως, που δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω το χιλιοστό. Ούτε στα εθνικά θέματα, ούτε στην Ορθοδοξία, ούτε στα θέματα που έχουν να κάνουν με τη φορολόγηση. Πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε, να συνεννοηθούμε. Και στο κάτω-κάτω, οι εποχές του εμφυλίου περάσανε. Λένε εδώ πέρα ιδίως μεγαλύτερους, θα έρθουν οι κομμουνιστές, θα πάρουν τα κεφάλια με κονσερβοκούτια. Δεν είπαμε τέτοια πράγματα. Δεν έγινε να φοβηθεί τίποτα ο Έλληνας πολίτης. Εγώ είμαι εδώ. Φαντάζεστε εμένα ότι πρόκειται να επιτρέψουν τα εμφυλιοπολεμικά, θα τα σκέφτεται ο κ. Γορίδης. Ο οποίος όταν βγάζει λόγο και σκέφτεται εποχές άλλες, ο κ. Σαμαράς που μιλάει για τα δύο άκρα. Εμείς θέλουμε να ενώσουμε τους Έλληνες. Όταν τίναξαν στον αέρα τον Γοργοπόταμο, πήγε ο Βελοχιώτης μαζί με τον Ζέρβα. Και τότε κερδίσαμε τους Γερμανούς. Αυτό θέλουμε. Θέλουμε ενωμένους τους Έλληνες, δεν θέλουμε ξανά αίμα. Θέλουμε όλοι μαζί να πάμε και να διαπραγματευτούμε. Αλλά για να διαπραγματευτεί το χρέος, δεν μπορεί να πάει ο άλλος που έχει λερωμένη τη φωλιά του. Όταν τον έχουν, όπως λέμε εδώ πέρα στα μέρη σας, με τη γίνεται στην πλάτη φωτογραφία, πώς θα διαπραγματευτεί? Θα πάει ο κ. Παπασταύρου. Ο κ. Παπασταύρου που διαπραγματεύεται με τον κ. Σαμαρά έχει 5 εκατομμύρια στην Ιθαλακάρ. Εδώ για 500 ευρώ, αν δεν αποδώσει το ΦΠΑ η καντίνα, μην τον πάμε μέσα. Τον Παπαστάβρο τον έχουν 5 εκατομμύρια μαύρα που τα έχει στο λογαριασμό του, στη μαμά του και στον παπά του, να διαπραγματεύεται. Πάει ο άλλος να διαπραγματευτεί και ο Χριστοφοράκος είναι στο Βερολίνο. Ξέρουν να τα έχει αρπάξει από τη Siemens, αυτό που πάει σακούλα σκουπιδιών με λεφτά. Ο άλλος τα έχει αρπάξει από τα υποβρύχια. Μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να διαπραγματευτούν για το μέλλον της πατρίδας μας? Εμείς λοιπόν θα συνεργαστούμε με όλους εκείνους που δεν τους κρατάει κανείς, θα βάλουμε στο πλάι τις ιδεολογικές μας διαφορές, θα κρατήσουμε τις κόκκινες γραμμές μας και θα πάμε σαν Έλληνες να διαπραγματευτούμε. Και όταν απελευθερώσουμε τη χώρα και όταν ξαναφέρουμε πάλι το χαμόγελο στα παιδιά μας, σας υπόσχομαι ότι θα κάνουμε πάλι ένα τσακωμό καταπληκτικό μεταξύ μας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό πρέπει να δώσουμε λόγο. Πουλήσανε. Ξαπουλήσανε. Σε καλά τα μεσάκια. Ευχαριστώ πολύ.